Δεν θα υπήρχε άλλος τρόπος να υποδεχθούμε την επόμενη καλεσμένη που έχουμε αναγγείλει από χθες και που την περιμένουμε από, την πρώτα, από το πρώτο λεπτό της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, Φελιτσιτά. Να σου πω, θα κάνουμε τη συνέντευξη στα ελληνικά ή στα ιταλικά? Come vuoi, amore. Come vuoi, amore. Come vuoi. Έτσι, έτσι, βολέζει, allora. Το κορίτσι μου, το κορίτσι μου. Θα μου πεις, στη Ρόδο είμαστε. Ιταλική έμπνευση υπάρχει εδώ γύρω-γύρω. Ναι, ναι, οπότε ναι, θα είμαστε μέσα στο κλίμα. Στη Ρόδο και μέσα στο σπίτι σου. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια και το ξέρεις. Ακούστε. Πες μου νέα σου, λοιπόν. Θα στα πω αμέσως. Θα στα πω αμέσως. Μην μου χαλάς τον πρόλογο σε μήνα διγενή. Μισό λεπτό. Θέλω να πω και να πω και στον πάνω απέναντί μου και να πω και σε όλους εσάς που μας ακούτε και από τη Ρόδο και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, για το τελευταίο μήνυμα που πήραμε ήταν από τη Σουηδία. Απίστευτο. Φοβερό το ιντερνετικό ραδιόφωνο, παιδιά. Φοβερή ανακάλυψη το ιντερνετικό ραδιόφωνο. Ότι στη ζωή μας έχουμε όλοι κάποιες σταθερές. Μας στη δουλειά μας, μας στο σπίτι μας, μας στον επαγγελματικό μας χώρο, κάποιες αξίες. Η Σεμίνα, όχι μόνο για μένα, υπήρξε και είναι πάντα μια σταθερά. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Την εκτιμώ, τη θαυμάζω, την αγαπώ και πραγματικά μου λείπει. Μου λείπει γιατί έχω να τη δω πάρα πολύ καιρό. Ευτυχώς που υπάρχει αυτό το διαδίκτυο και την ακούω και τη διαβάζω κτλ. Κοριτσάκι μου, τι κάνεις? Υπάρχει μια αντίφαση βέβαια. Εσύ με χαρακτήρισε σταθερά, αλλά νομίζω ότι είμαι το πιο ασταθές πλάσμα που υπάρχει στο πλανήτη. Καλά, αγάπη μου. Θέλω να πω ότι δεν μένω σταθερά και μόνιμα κάπου ποτέ για πολύ. Ναι. Μετακινούμε. Αυτό είναι γεωγραφικός λόγος. Δεν με ενδιαφέρει η γεωγραφία σου. Με ενδιαφέρει σταθερά άλλων πραγμάτων. Δεν είναι ακριβώς μόνο γεωγραφικός. Είναι πάσης φύσεως μετακινήσεις. Μπορεί να είναι μετακινήσεις δουλειάς, ψυχολογίας, επιλογών. Είναι πολλές οι μετακινήσεις μου. Είσαι σταθερή αξία. Δεν πά να λες εσύ ότι θέλεις. Για μένα είσαι. Ρεάε παράτα μας, ρε. Σταθερή αξία είσαι, ρε. Και το ξέρεις, ρε. Και το ξέρεις. Δεν μου λες κάτι, αγαπημένη μου. Το Φελιτσιτά. Πήρε το κίτρινο υποβρύχιο και εκεί που πήγαινες, λες τώρα θα αγκυροβολήσω στην ευτυχία. Φελιτσιτά. Να σε ρωτήσω κάτι. Το Φελιτσιτά καταρχάς κυκλοφόρησε πότε? 6 ή 5 ή 6 Σεπτεμβρίου. Πρόσεξε, έχει κυκλοφορήσει μερικές μέρες και όπου και αν γυρίσεις και όπου και αν σταθείς, Φελιτσιτά, Φελιτσιτά, Φελιτσιτά. Μια γυναίκα, ένα γόρι, ένα πείραμα. Αν έχω να πω κάτι για αυτή τη γυναίκα, τώρα θα αρχίσει να τσαντίζεται, γιατί όταν λένε καλά για αυτήν, αυτοσαρκάζεται. Δεν είμαι εγώ η γυναίκα του Φελιτσιτά, καλέ. Ξεκόλα. Άλλη είναι. Ποιο σου είπε ότι είσαι εσύ η γυναίκα του Φελιτσιτά? Α, λέω, μην τυχόν φανταστεί. Όχι, Χρυσή μου, εσύ είσαι Φελιτσιτά έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει όμως η ηρωίδα αυτή του βιβλίου της, που είναι έτοιμο θεατρικό, έτσι. Νομίζω. Ναι, το πρώτο μου. Το πρώτο σου θεατρικό, το οποίο το βλέπω ήδη να παίζεται, δεν ξέρω πώς και τι και με ποιον, αλλά το βλέπω μπροστά. Μου, δηλαδή το βλέπω, το οραματίζομαι. Μακάρι. Έχεις πει σε συνέντευξη που έχεις δώσει ότι μπορεί να μην είσαι εσύ η ηρωίδα της Φελιτσιτά, αλλά θα ήθελες να ήταν φίλη σου. Α, ναι, βέβαια. Γιατί έτσι? Βέβαια. Κοίταξε, πρέπει να σου πω ότι πρόκειται για μια πολύ περίεργη ιστορία που δεν ξέρω πώς μου καρφώθηκε στο μυαλό ότι θα μπορούσε κιόλας να γραφτεί. Μια γυναίκα που αποφασίζει να νοικιάσει για 24 ώρες ένα αγόρι. Ένα συγκεκριμένο αγόρι. Mm-hmm. Όλοι μπορούν να φανταστούν αυτό που είναι το πιο αναμενόμενο. Το προφανές. Δεν ιστορία. Είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι τελείως διαφορετικό και το κίνητρο και το αποτέλεσμα. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Έτσι. Και επειδή αυτή είναι μία σκηνοθέτης και αυτός είναι ένας διανομέας πίτσας, mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να φανταστεί. Να υπάρξει φαντασία των αναγνωστών κάτι άλλο. Ναι, άλλο περιμένουν και άλλο θα τους έρθει, φαντάζομαι. Ναι, 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 ναι. Ναι. Φτάνει λοιπόν μια σκηνοθέτης, φτάνει στην πόρτα μια σκηνοθέτηδος, ένας delivery boy πίτσα, ναι, και ναι. Εκείνη αποφασίζει αντί ενός ποσού να τον νοικιάσει και μετά επικρατεί ένα γέννημα της φαντασίας, ένα πείραμα, ένα παιχνίδι με απρόβλεπτο φινάλι, φαντάζομαι, και λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο σύμφωνα με αυτό. Φελιτσιτά, κυρίες και κύριοι, το κίτρινο υποβρύχιο. Μίλησέ μου και για το κίτρινο υποβρύχιο. Το κίτρινο υποβρύχιο ήταν κάτι που εποαζόταν με κάποιο τρόπο στο μυαλό μου 300 χρόνια. Ναι. Ήθελα πάντα να γράψω και για κάποια πράγματα που πέρασα στην τηλεόραση και για κάποια πράγματα που πέρασα στη ζωή μου. Στις συναντήσεις μου με τους ανθρώπους της δουλειάς, ναι. Αλλά
και με άλλους ανθρώπους. Ναι, και... Αυτό όμως ναι. δεν μπορούσα να το γράψω, Νατάσα, γιατί είχα πολλή δουλειά. Δεν προλάβαινα. Δεν προλάβαινα να πάρω ανάσα τα χρόνια της. Έτσι σε θυμάμαι πάντα όμως, Εμίνα, ναι. να μην προλαβαίνεις τίποτα. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση στις εκπομπές σου όλες που έμπαινες η ίδια στο μοντάζ και το έδινες και καταλάβαινε. Αυτό με το μοντάζ δεν έχει ξαναγίνει. Όλοι λοιπόν που κάναμε εκπομπές, πηγαίναμε, εγώ σπάνια πήγαινα, γιατί επίσης δεν προλάβαινα, είχα και την εφημερίδα και έδινε στο μοντέρ. Είχε φάει τη δουλειά, είχε φάει τη δουλειά όλων των μοντέρ. Όλοι οι μοντέρ αναστέναζαν. Έκανε μοντάζ μόνη τη νύχτε, ολόκληρο 5 το πρωί, 4, 3. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγει στον αέρα κάτι χωρίς την πλήρη εγκρισή μου και το δικό μου φτιάξιμο. Τέλος πάντων, πάει, αυτό πέρασε. Άστο. Ναι, και το έχεις πει κιόλας. Λοιπόν... Το έχεις πει, με συγχωρείς, κάνω μια παρένθεση, ότι για μένα η τηλεόραση έκλεισε, γιατί είχα ότι, έδωσα ό,τι είχα να τη δώσω, μου έδωσε ό,τι είχε να μου δώσει. Έτσι. Απίστευτη είσαι. Απίστευτη. Μπράβο. Ναι, μα τελείωσε το πανηγύρι αυτό. Αυτό δεν κρατάει πολύ το πανηγύρι. Έτσι. Αν είσαι λίγο σόφρον. Έτσι. Και δεν είσαι καρέκλοκένταυρος. Έτσι. Που είσαι κολλημένος πάνω στην καρέκλα και δεν ξεκολλάς με τίποτα, γιατί θεωρείς ότι πρέπει να αφήσεις εκεί την τελευταία σου πνοή. Και να εμποδίσεις νέους ανθρώπους να πάρουν σειρά. Πάμε λοιπόν, κίτρινο υποβρύχιο. Έγινε στο χαρτί. Μόλις λοιπόν ξεμπέρδεψα από τη τηλεόραση, πέρασαν αρκετά χρόνια ώσπου να καθίσω ένα βράδυ στον υπολογιστή και να βγει αχύμαρος όλο αυτό. Τελείωσε σε χρόνο ρεκόρ. Δηλαδή αυτό που βγήκε από μέσα μου ήταν πραγματικά σαν να έβγαλες το καπάκι από μια... σαν να τεινάχτηκε το καπάκι από μια χύτρα. Και βγήκαν όλα στον αέρα. Τελείωσε πάρα πολύ γρήγορα. Και σου ήταν και φαντάζομαι και πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο για μένα, ναι, όντως. Δεν το περίμενα. Ναι. Εγώ που βαριόμουν να γράψω 1000 λέξεις για την εφημερίδα τη βδομάδα, ξαφνικά έγραψα 80.000 λέξεις σε 2 μήνες. Τέλειο. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Και μετά ξεκίνησε το όλο αυτή η ιστορία των βιβλίων. Τώρα είναι το Φελιτσιτά, είναι το 4ο. Ναι. Το Δεκέμβρη θα βγει αποδελτίωση νούμερο 2. Ναι. Συνεντεύξεις και αρθρογραφία των τελευταίων ετών. Πολύτιμο αρχείο. Έχω μισό έτοιμο και το επόμενο. Πολύτιμο αρχείο. Πολύτιμο αρχείο, πραγματικά. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Γιατί πραγματικά το να υπάρχουν βιβλία που γράφουν άνθρωποι σαν και σένα, που να αποτελούν, αν θέλετε, υλικό ημερολογίου, πώς να σου εξηγήσω, είναι καταγραφή ιστορική, έτσι. Δηλαδή για σκηνοθέτες, για δημοσιογράφους, για καλλιτέχνες, είναι πολύ σημαντικό. Αξίζει να πω, και ξαναέρχομαι στο Φελιτσιτά που με τρελαίνει χωρίς να το έχω διαβάσει ακόμα. Διάβασέ το, σε παρακαλώ. Λες να μην το. Πώς το βλέπεις, να μην το διαβάζω, πώς με κόβεις, να μην το διαβάζω. Λοιπόν, έρχεται στη Ρόδο, νομίζω, αύριο. Αχ, έρχεται. Με ακούτε, χριστιανοί, έρχεται στη Ρόδο αύριο. Λοιπόν. Αφού λοιπόν ξαναπώ ότι το κορίτσι και το αγόρι που την ακούει αποσβολωμένο, που λέει ότι θέλει να την νοικιάσει και τα λοιπά, όταν δέχεται να τους πουλήσει 24 ώρες του ξεκινάει αυτό το πείραμα και τα λοιπά και τα λοιπά, θέλω να σας πω, έχει πει σε μήνα ότι οι δύο πρώτοι αναγνώστες του Φελιτσιτά ήταν η Ράντου και ο Καραμουρατίδης. Ναι, η Ράντου είπε: το κείμενο είναι γεμάτο με το πάθος της Εμίνας, έξω από φόρμες, κανόνες και πρέπει. Εμένα με καθήλωσε. Ναι, αναγνωρίζουμε όλοι τη Εμίνα Διγενή, το καταλαβαίνουμε όλοι, και να μην έλεγε για ποια θα το καταλαβαίναμε. Και ο Φάνης είπε ότι το Φελιτσιτά σε κάνει να νιώθεις πως κρυφοδιαβάζει σενάριο μια συναρπαστική ταινία του Αντωνιόνι ή του Αλμοδοβάρ. Με καμικάζι τρόπο γράφει αυτό το έργο, σαν να μην έχει όλη αυτή την τεράστια πορεία στη δημοσιογραφία, σαν να αρχίζουν όλα και να τελειώνουν μέσα στο Φελιτσιτά. Αυτή είναι η Εμίνα Διγενή. Φίλε πάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το Θέμη και την Ελένη για αυτά. Και εμένα πραγματικά με συγκίνησαν. Με συγκίνησαν γιατί είχα τρομερό τρακ, επειδή ακριβώς ήταν το πρώτο μου θεατρικό. Δεν ακόμα ήξερα τρακ. Πώς θα το αντιμετωπίσω. Αυτή είναι η Σεμίνα Διγενή. Ρωτάει ο Πάνος εδώ, ακόμα τρακ αυτή η γυναίκα. Δεν κατάλαβες, πολύ περισσότερο από πριν. Πάρα πολύ τρακ για οτιδήποτε. Η αγαπημένη μου ξανθιά που έχω απέναντί μου ανακοίνωσε από... Αγαπημένη όλων μας. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακριβώς το ίδιο συνέστημα που είχα μαζί της και με εσένα, που τουλάχιστον σε ακούω αυτή τη φορά από ζωντανά, ότι λόγω της ιστορίας, λόγω όλη αυτής της κούρασης, αν το θέλεις, γιατί δεν είναι μόνο ότι αγαπάμε που κάναμε κάτι στο παρελθόν, αλλά και μας κούρασε κιόλας, ότι θα ήσουν λίγο πιο στιφ, πιο βαριά, έτσι. Ποιος, η Σεμίνα.
Και ξαφνικά λοιπόν ακούω ένα κορίτσι που ίσως να είναι και μικρότερο από αυτό το κορίτσι που έχω μπροστά εδώ μπροστά μας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θεωρήσω το βέβαιο, παρακαλώ πολύ. Εννοεί ότι είναι, είναι μικρότερη από μένα. Αυτό θα να θεωρήσουμε βέβαιο. Ας τα λύκω σε μήνα. Είναι πιο όρημη από μένα. Θέλω να σου πω, θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχαμε πάει στον μπάτσελόρ μου πριν το γάμο μου, τι ωραία που είχαμε περάσει. Εσύ τι λες, να με το θυμάμαι. Επίσης... Αυτά τα τραυματικά σημεία υπάρχουν ακόμα Επίσης έλεγα τις... το μόνο υπέροχο σημείο από την επαφή μου μαζί σου, όχι υπέροχο, το μόνο συγκλονιστικό που ακόμα υπάρχει ολοζώντανο στη μνήμη η γιαγιά μου, είναι η γιαγιάκα σου. Ναι. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Αυτό το πλάσμα στο, από το οποίο φαντάζομαι ότι έχεις πάρει πάρα πολλά και από πλευράς ζωτικότητας και ταμπεραμέντου. Ευχαριστώ και, πολύ. Και. Έλεγα την ιστορία εν ώψη, κουβεντιάζουμε κάθε μέρα. Δίνουμε σε συνέχειες ότι θα έχουμε τη Σεμίνα, θα έχουμε τη Σεμίνα και λέω κάθε φορά ένα κομμάτι από τη ζωή μας στην κοινή και από τα δικά σου. Και τους έλεγα την ιστορία με τους εντυμότατους με τη γιαγιά που είχε έρθει στο σπίτι στο Αίγιο και τρώγαμε η Σεμίνα, είχε φτιάξει μαμά μου φαγητό κτλ. Κτλ. Και ξαφνικά η Σεμίνα ήρθε να μου πει ότι θέλω να σε κάνω εντυμότατη, κεντρικό πρόσωπο στους εντυμότατους. Ότι να έρθω εγώ και η ξαδέρφη μου, η θιά μου, η γειτονισά μου και τα λοιπά. Και όλοι οι άλλοι κομπάρσι. Αυτό ήταν το τέτοιο. Και με το που γνωρίζει τη γιαγιά μου, μου λέει: λυπάμαι, κοριτσάκι μου, ξέχασε το. Η γιαγιά θα είναι το κεντρικό πρόσωπο και εσείς οι άλλοι θα είστε γύρω-γύρω οι κομπάρσι. Και είχε τόσο δίκιο. Τόσο δίκιο. Μα βέβαια. Τόσο δίκιο. Και σε τηλεθέαση. Λοιπόν, και σκίσαμε κιόλας. Να σου πω, αγαπημένη μου, να δούμε και λίγο τα τωρινά. Καταρχάς να πω ότι είσαι podcaster. Δηλαδή, αν στο λέγανε αυτό πριν από 10 χρόνια, ρε Σεμίνα, και καθόμαστε να πιούμε καφέ και σου λέγανε θα είσαι σε 10 χρόνια podcaster, τι θα μου λέγες, πραγματικά. Καταρχάς, δεν ήξερε τι ήταν αυτό. Ναι, έτσι, μπράβο, ούτε εγώ. Επίσης, δεν ήμουν ιδιαίτερος επιρρεπής, δεν άκουγα, δεν ασχολιόμουν με αυτό. Όσο μου βάλε την ιδέα η κόρη μου. Μου λέει, γιατί δεν κάθεσαι, μου λέει, να κάνεις ένα podcast. Ξέρω, ποιο με ενδιαφέρει τώρα. Και άρχισα να κάνω στη Life. Και πώς το λένε, σουξέ, ας το πούμε. Βεβαίως είχε σουξέ. Μπράβο στην Κύρκη. Μπράβο στην Κύρκη. Μπράβο στην Κύρκη το παιδί. Ναι, γιατί είναι σκηνοθέτης και καταλαβαίνει. Ακριβώς, ξέρει η κοπέλα. Ναι. Και άρχισα να μ' αρέσει πολύ. Εμένα μ' αρέσουν και πολύ τα πράγματα που κάνω και εντελώς μόνη μου. Δηλαδή, που δεν χρειάζεται να τα κάνω με άλλους. Ναι, χωρίς να πάρεις τη βοήθεια του κοινού. Ναι, βέβαια. Βέβαια, ναι, είσαι. Δηλαδή, θέλω να κάνω ένα podcast για σένα. Θα κάτσω να πω τη δική μου γνώμη για σένα. Αυτό, και αυτό είναι και η διεθνή στάση. Ναι. Να τα βλέπουν οι podcasters με τη δική τους ματιά τα οπτική. Θέματα και τα πρόσωπα. Πολύ σωστά. Και τώρα συνεχίζονται στον Real FM κάθε Σάββατο στις 5 στο Real.gr, στο ενικός.gr και στο κανάλι μου στο YouTube, στο Σεμίνα Διγενή Official. Έχεις σπουδάσει στη Σιένα, στη Ρώμη, έχεις κάνει σπουδές. Και πώς βλέπεις σήμερα τα πεπόνια που κάνουν βόλτες στην Ιταλία, για βες. Κοίταξε, να σου πω, αναμενόμενα είναι όλα αυτά, Νατάσα. Δεν ήταν κεραυνός εν εθρία τώρα η κυριούλα αυτή. Δεν της είχε στρωθεί το έδαφος, κανονικά. Ναι, ναι, κατάλαβα, αλλά δεν το πίστευε κανείς. Μιλάμε για εποχή τεράτων πλέον. Ναι. Το είδα και που το έγραψες, ότι μπαίνουμε σε μια εποχή τεράτων και υπάρχει μια εξάπλωση και όλοι φοβόμαστε όλα αυτά τα μορφώματα. Βέβαια, εγώ ως καλοπροαίρετη πάντα, την είχα πάντα αυτή την... Ότι, ρε παιδιά, μισό λεπτό να δούμε, μήπως κάνουμε λάθος, μήπως είναι καλή τελικά. Δεν κάνουμε, λες, αυτά τα μορφώματα, ξέρεις, τη μια ανασύρονται και την άλλη περιθωριοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες. Τώρα δηλαδή η βιομηχανή της Ιταλίας σου λέει τι χρειαζόμαστε αυτή για να μπορέσουμε να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σκύλι μαύρο, θα πάει μπροστά και θα μας καλύψει. Και υπάρχει και μια οξυμένη λαϊκή δυσαρέσκεια τώρα στην Ιταλία. Σας τα λέει και ο δικός σου, φαντάζομαι, αυτά. Ναι, ναι, ναι. Τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ναι. Έχει όμως ευθύνες, βρες η Σεμίνα και η αριστερά για όλη αυτή την ιστορία. Να σου πω, όλοι έχουμε ευθύνες. Όσοι δεν αντιδρούμε σε αυτά όλα που συμβαίνουν, ευθύνες έχουμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ευθύνες έχουμε για όλα. Ναι. Δηλαδή, περιμένουμε τι τώρα στην Ιταλία. Ποια είναι τα χειρότερα που μπορεί να περιμένουμε. Ναι, δηλαδή, ναι, ποια είναι τα χειρότερα. Ότι τι. Κοίταξε, η Ιταλία είναι μια χώρα αυτή τη στιγμή με 9 εκατομμύρια ανέργους. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ναι. Ξέρεις τι καζάνι που βράζει. Είναι μια Ελλάδα ολόκληρη άνεργη, ναι. Α, μπράβο. Ναι. Ξέρεις, δεν τους λένε και όλους άνεργους, τους λένε και με προβλήματα απασχόλησης. Α, μάλιστα, ναι. Αυτό είναι ένα καινούριο κόλπο για να ονοματίσεις τους ανέργους, να μην είναι ενεργεία. Να τους ωρεοποιήσεις λίγο. Προβλήματα απασχόλησης. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αν δεν αντιδράσουμε σε όλα αυτά,
ο νεοφασισμός επελάβνει δρυμύτερος. Ναι. Θέλω να σου πω. Και εδώ τι είμαι, τέλος πάντων. Έχουμε να πούμε. Ήτανε πλήγμα για μένα, ειδικά ήθελα να συμβεί. Δεν ήθελα να συμβεί πουθενά, αλλά ήθελα αν συμβεί σε μια χώρα αυτή να μην είναι η Ιταλία. Το καταλαβαίνεις, γιατί εμένα με πληγώνει. Πώς το τι συμβεί. Πώς αισθάνεσαι στην επαφή σου με την Ιταλία, παιδί μου? Τι λες τώρα, αγάπη μου, εμένα, για μένα έχω πει ότι θέλω να αφήσω την τελευταία μου πνοή στο Ποζιτάνο, στο Αμάλφι, εκεί που γεννήθηκε, αυτό που γεννήθηκε και αυτό που έζησα. Και τώρα, δηλαδή... Πρέπει να σου εξομολογηθώ κάτι. Τι? Εγώ συνελήφθην... ορίστε. Με ποια κατηγορία? Με ποια κατηγορία, λέει. Ναι. Εκεί κοντά στο Σορέντο. Όχι ρε φίλε, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εκεί πάει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, ο ταξίδι του μέλητος. Μείναν στο Σαλέρνο, νομίζω στο Σαλέρνο έγινε η πρώτη. Πω, τι μου λες τώρα. Ναι, και γεννήθηκα οριακά στην Ελλάδα, δηλαδή γύρισε έγκυος στον 8ο μήνα και γεννήθηκα εδώ. Ναι, καταλαβαίνεις. Καταλάβαμε, κυρία μου, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τι στο αίμα μου, στις φλέβες μου αυτός ο... Ο Καπίτο. Ο Καπίτο, τώρα δηλαδή πραγματικά εξηγούνται όλα τώρα, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και ξέρεις γιατί αυτό το κορίτσι, γιατί είναι κορίτσι το σεμινάκι μου, ξέρεις γιατί την αγαπάμε όλοι τόσο πολύ? Γιατί είναι, ρε παιδί μου, μέσα από τη δουλειά της, είναι δύσκολο σε αυτή τη δουλειά τη δημοσιογραφική να στέκεσαι μακριά από κάθε τι τοξικό. Είναι πολύ δύσκολο. Εσύ αυτό είναι μεγάλη πολυτέλεια, Νατάσα, ναι. Αρκεί να το καταλάβεις γρήγορα. Ναι. Άλλωστε, η δημοσιογραφία είναι ένα επάγγελμα που αν το εγκαταλείψεις γρήγορα θα σε οδηγείς παντού. Έτσι, μπράβο. Είναι πάρα πολύ σοφό αυτό που είπες. Πάρα πολύ σοφό. Οδηγούμε κάπου καλύτερα. Πολιτική, λοιπόν, πώς μπήκε στη ζωή σου και πώς κινείσαι? Εγώ θέλω να σου πω ότι το έχω γράψει κιόλας και το έχω πει, ότι παρόλο που είμαστε σε εντελώς διαφορετικούς χώρους, πιστεύουμε, την αγαπώ, τη λατρεύω και γενικά εγώ πιστεύω και στην παραγωγική αντιπολίτευση. Και πιστεύω ότι σε όλα τα κόμματα πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι για να μπορεί να συνεννοείται κανείς. Η πολιτική ήταν πάντα στη ζωή μου. Ήμουνα οργανωμένη σε πολιτική νεολαία από τα 18 μου. Ναι, ενώ ότι το front door. Απλώς κάποια στιγμή βγήκα λίγο πιο μπροστά. Αλλά αυτοί που έπρεπε να ξέρουν που ήμουν και τι έκανα, τα ήξεραν όλα μια χαρά. Ναι. Δεν μας παίρνει, Νατάσα, να είμαστε αμέτωχοι. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε ιδιώτες, άρα αχρηστοί, δεν γίνεται. Πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί όσο δεν συμμετέχουμε, τα πράγματα θα εξελίσσονται ερήμην μας και εναντίον μας. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ακούω συνέχεια τον τελευταίο καιρό και τις τελευταίες μέρες ακόμα πιο πολύ τη φράση πια που έχει στοιχειώσει όλη μας τη ζωή και τη λέμε και την καταχρώμεθα πολλές φορές: εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, εργαλειοποίηση των μεταναστών, εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Τι είδους εργαλεία τους κάνουν αυτούς τους ανθρώπους πια? Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι όσο υποδαβλίζεται ο φόβος σε όλους μας, μας κάνει πιο εύκολο χρησιμοποιήσιμος από την εξουσία. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος που φοβάται είναι πιο ευάλωτος, είναι πιο υπάκουος, είναι πιο ανθεκτικός, αντέχει περισσότερα, υπομένει περισσότερα, άρα είναι πιο βολικός. Δεν πρέπει να μπορούμε να διαβάζουμε και πίσω από αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και πάντα λέω ότι δεν έχει νόημα να ενημερώνεσαι από την τηλεόραση, ενώ σε σοβαρά ζητήματα. Πρέπει να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε, να ψαχνόμαστε για το τι συμβαίνει γύρω μας. Δεν είναι αυτό που μας πλασάρεται, δεν είναι αυτό το σύμπαν στο οποίο ζούμε, αυτό που πλασάρει εννοεί η τηλεόραση. Ναι. Είναι γεμάτη μισές αλήθειες. Όσο λοιπόν εμείς ακούμε και πιστεύουμε στις μισές αλήθειες, θα φοβόμαστε και θα καθόμαστε ήσυχοι στο σπιτάκι μας, περιμένοντας τις καλύτερες μέρες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που είπες, γιατί η τηλεοπτική, αλλά και αυτοί που παρακολουθούν, είναι κλεισμένοι σε ένα μικρό κόσμο και νομίζουν ότι αυτό είναι ακριβώς ο κόσμος. Λέει, είναι απίστευτο αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Και αξίζει να βγεις. Και εγώ πολλές φορές γίνομαι κακιά, γιατί λέω, ρε παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι που κάνετε 20 χρόνια συνεχόμενα κάθε μέρα πρωί, μεσημέρι, βράδυ τηλεόραση, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να βγεις λίγο απ' έξω, να δεις πώς είναι η πραγματική ζωή για να καταλάβεις, να εκτιμήσεις. Να... αφού εκτελούν οι περισσότεροι διατεταγμένη υπηρεσία, τι θέλεις δηλαδή? Δηλαδή, από πού περιμένεις την αντικειμενικότητα και γιατί? Πληρωμένοι άνθρωποι, λίστα πέτσα, κανονικά κάνουν τη δουλίτσα τους,
ο υπέρκομψος, η υπέρκομψη, όλα καλά, είμαστε μια χαρά, περνάμε τέλεια, έρχονται καλύτερες μέρες, αφού αυτό. Ναι, ναι, φίλε, αλλά δεν μπορεί να μην είσαι λίγο υποψιασμένος. Οφείλεις τον εαυτό σου να είσαι λίγο υποψιασμένος. Δεν θα έχεις δουλειά αν είσαι υποψιασμένος. Ναι. Να μην έχεις αν μπορείς να το αντέξεις, να μπορείς να το αντέξεις εκτός, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η μαγιά, ξέρω εγώ, τι να πω. Δεν πάει έτσι. Τι θεωρώ ότι είναι η μαγιά. Μην ξεχάσω να πω, γιατί η τύπισσα είναι σαρωτική, μην ξεχάσω να πω ότι τα βιβλία της είναι ΚΑΠΑ εκδοτική, έτσι, να το ξέρετε. Και αύριο έρχεται. Ναι, 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 το Φελιτσιτά είναι ΚΑΠΑ εκδοτική. ΚΑΠΑ εκδοτική και έρχεται αύριο στη Ρόδο, το θυμίζουμε αυτό. Ιράν. Πάμε. Πώς τη βλέπεις όλη αυτή την κίνηση, τι να μου πεις. Πάλι οι γυναίκες θα βγουν μπροστά για να λύσουν θέματα, να το πω έτσι απλοϊκά, να το πω έτσι λαϊκά. Οι γυναίκες καθαρίζουν πάλι. Μα οι γυναίκες δεν είναι το δυνατό. Οι γυναίκες καθαρίζουν πάλι. Οι γυναίκες δεν είναι το δυνατό σημείο της ανθρωπότητας. Μπράβο, καλά που το λες. Μπράβο, πολύ σωστά. Δεν νομίζω πως είναι οι άντρες. Τον αγαπώ τον Πάνο. Τον Πάνο τον αγαπώ και εγώ με αυτά που λέει μερικές φορές. Πραγματικά, όντως οι γυναίκες είναι το δυνατό και αυτές θα καθαρίσουν πάλι. Και από την άλλη, βλέπεις γυναίκες ηγέτιδες σε κράτη. Ναι, τύπου, το άλλο άκρο. Που είναι το άλλο άκρο, έτσι. Δηλαδή που λες τι να την κάνω και τι να. Εγώ γι' αυτό δεν αντέχω τους άντρες οι οποίοι μόνο με τη μυϊκή τους δύναμη μπορούν να επιβληθούν και με καμία άλλη στις γυναίκες. Γιατί οι γυναίκες έχουν όλα τα υπόλοιπα που χρειάζεται για να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Και μερικές φορές και τη μύκη. Και τη μύκη. Ναι, εντάξει. Μερικές φορές. Κάτσε, δεν είναι έτσι απλά όπως το λες. Μισό λεπτό, παιδιά, δεν είναι. Έχεις φάει σφαλιάρα από γυναίκα να δεις τι ωραία που είναι. Μισό λεπτό. Δεν μου λες εσύ τι κάνεις τώρα, εκτός από το ραδιόφωνο. Άσε αγάπη μου, αυτά τα κολπάκια που κάνεις του, δεν θα τα κάνεις σε μένα. Εγώ σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Που ξαφνικά πάει να κάνει κάποιο συνέντευξη στη Διγενή, παιδιά. Το έχω βιώσει δηλαδή. Πάει να κάνει συνέντευξη κάποιο στη Διγενή και κάνει Διγενή στον άλλον συνέντευξη. Όχι, κοριτσάκι. Μου. Ενδιαφέρομαι, ρε παιδί μου, από ανθρώπινο ενδιαφέρον. Θα σε πάρω τηλέφωνο μετά. Να σου πω πώς σου ακούγομαι. Πώς σου ακούγομαι και πώς με βλέπεις. Πολύ, πολύ. Είμαι πολύ, τόσο πολύ ευτυχισμένη και όσο δεν παίρνει. Και πόσο επαναστατικό αυτό που έκανες. Και πόσο, το παρεξήγησαν οι κουφιοκεφαλάκηδες. Αλλά δεν πειράζει. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Δεν πειράζει. Καθόλου δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ νιώθω τόσο όμορφα. Σε μήνα έπαθα τόσο σοκ που επειδή βγήκα και είπα τη χαρά μου και ήθελα να τη μοιραστώ και επέμεναν κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Και πόσο αντέδρασαν. Αυτό το πράγμα. Εντωμεταξύ, η σχέση μου με τον Αλέξη, τον οποίο γνωρίζεις, τον πρόσωπό μου, είναι τόσο τέλεια, τόσο καλή. Κάνω και χιούμορ και λέω. Κάνω λοιπόν το χιούμορ και λέω ότι αχ, να φανταστείτε ότι ο Γιωβάνη ήρθε να με ζητήσει από τον Αλέξη, δηλαδή όταν ήρθε και γνωριστήκανε πια και πήγα να δω, δεν ντρέπεται, τι είναι αυτά. Γέλασα πάρα πολύ. Σχετικά αδιάκριτο, δεν καθόλου μάλλον αδιάκριτο, γιατί δεν είναι αδιάκριτο. Ιταλικά ξέρεις, ήξερες, τα γνωριστήκατε. Ναι, ήξερα, όχι πάρα πολύ καλά. Και να σου πω, μιλάει ελληνικά, είναι μεγαλωμένο στην Ελλάδα. Ο πατέρας του είναι από τη Βενετία. Πώς έγινε η ερωτική εξομολόγηση, βρε παιδί μου. Αχ, στα ελληνικά, και στο Ποζιτάνο. Πάντως, ο πατέρας του είναι από την Βενετία και η μητέρα του από την Πάτρα, αλλά εκείνος έχει μεγαλώσει εδώ στην Ελλάδα. Οπότε είναι ένας καταπληκτικός Έλληνας ιταλικής καταγωγής. Ναι, το χρυσό σου, ναι. Το χρυσό μου το παιδί. Σ' αγαπάει το χρυσό στο παιδί πολύ και περιμένει μπας και ξεκουνήσεις και έρθεις και σε φιλοξενήσουμε μερικές μερούλες εδώ πέρα. Θέλω πολύ. Ναι, θέλεις πολύ, αλλά. Να τον ελέγξω. Ναι, ελέγξω. Αυτά τα κοψομεσιασμένα που λέει και η μάνα μου, άστα. Όταν λέμε κάτι, να το λέμε και να το εννοούμε, σεμινάκι μου. Το εννοούμε. Μπαίνεις ένα αεροπλάνο και έρχεσαι. Κάποια στιγμή θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου στη Ρόδο. Α, μπράβο. Ποιος θα την κάνει? Εγώ. Εσύ. Έτσι, μπράβο. Το κλείσαμε γι' αυτό. Καταλάβατε. Έχουμε δουλειές. Είναι δυνατόν να μην έρθεις να παρουσιάσεις τη Φελιτσιτά στη Ρόδο? Στη Ρόδο δεν θα παρουσιάσεις τη Φελιτσιτά. Άρα ξέρουμε από τώρα και το κλείσαμε όλο. Όχι, μπορεί να γίνει και διπλή παρουσίαση. Και τη Φελιτσιτά και την αποδελτίωση του αρχείου του Δεκέμβρη. Ναι! Το σε παρακαλώ, το λέω σοβαρά. Έτσι δεν το λέμε για να το πούμε. Εγώ το λέω αστεία. Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνω. Το θέλω πολύ. Ξέρεις ότι είμαστε. Να μιλήσω και λίγο, ρε παιδί μου, τα ιταλικά μου να τα εξηγήσω. Έλα λοιπόν. Δεν μπορώ άλλο πια ελληνικά. Έλα λοιπόν, έλα να τα θυμηθούμε όλα. Ζούμε και με. Εγώ έστειλα χθες το βιβλίο στον Αλμπάνο. Αλήθεια? Ναι, ο οποίος λέει έχει φτιάξει ένα ξενοδοχείο στο Σαν Μάρκο, νομίζω, και το λέει Φελιτσιτά. Του έγραψε λοιπόν ένα ερωτικό γράμμα, τύπου ότι ήταν ο έρωτας των παιδικών μου χρόνων. Ελπίζω να συγκινηθεί. Και να μου απαντήσει. Να σε ρωτήσω κάτι, το βιβλίο πώς του το έστειλες, είναι μεταφρασμένο, πώς, στα ελληνικά του το έστειλες? Όχι,
να βρει τρόπο να το μεταφράσει αν ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει, παιδιά, η τύπησα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή η τύπησα. Βλέπει το εξώφυλλο, φελετιστά. Τελείωσε. Τελείωσε, ναι. Γραμμένο ιταλικά. Ναι, την περίπτωση να το είχε μεταφραστεί, να μπορεί να το μεταφράσει και σε άλλες γλώσσες. Παίζει. Ναι. Όσο και σου φαίνεται περίεργο, έχω δύο προτάσεις. Δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο. Μία για ισπανικά και μία για σουηδικά. Άκου τώρα. Άκου να δεις τώρα. Ναι, ναι, μακάρι να γίνει. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να το δούμε όμως στο θέατρο αυτό, ε. Νομίζω ότι κάτι ψήνεται. Κάτι ψήνεται. Κάτι ψήνεται. Σε μηναμό. Κάτι ψήνεται, αλλά αν και εγώ νομίζω ότι είναι και πιο πολύ ταινία αυτό. Μωρέ, και ταινία και θεατρικό. Στην τηλεόραση μην το καταστρέψουν μόνο. Όπα. Κατάλαβες, δηλαδή, εντάξει. Εγώ αυτό που θέλω να πω. Φοβάμαι ότι έχουμε πάρει και δύο. Έτσι, έτσι, έτσι. Θέλω να ενημερώσω ότι είναι σε μήνα επί ευκαιρίας, ότι είναι λογικό να μην έχει ακούσει τις 60 εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ναι. Σε μήνα μου λοιπόν σε πληροφορώ ότι η Νατάσα καλεί εδώ και βγαίνουμε ραδιοφωνικά ζωντανά ανθρώπους που αγαπάει. Μόνο. Μόνο. Δεν, φίλους. Δεν με υποχρεώνει κανείς. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να καλέσουμε κάποιον επειδή είναι στα πράγματα, επειδή κάτι έκανε, κάτι έφτιαξε. Σου διακόπτω τη σκέψη και όχι τη σχέση. Μόνο και μόνο και με ευκαιρία που μιλάω με τη Σεμίνα για να πω το εξής και να τα ακούσουν και όλοι αυτοί που μας ακούνε. Πραγματικά, εδώ και 60 μέρες που κάνω αυτή την εκπομπή και μας ακούτε και σας ευχαριστούμε τόσο πολύ. Καλό μόνο από το περιβάλλον μου, το επαγγελματικό και το προσωπικό, ανθρώπους που έχουν να μου πούν κάτι και που τους αγαπάω. Δεν καλώ κάποιον από υποχρέωση, δεν μου έχει πει κανείς τι να κάνω. Κάνω αυτό που νιώθω και όπως καλώ σήμερα τη Σεμίνα. Την προηγούμενη εβδομάδα το Λοβέρδο, την προηγούμενη το Μεϊμαράκι, δεν θυμάμαι τι, μετά την Νατάσα Θεοδωρίδου, το Μανούσο Μανουσάκι. Με την ίδια ευκολία και να το ξέρετε όλοι εσείς που συναντάω στο δρόμο, ειδικά εδώ στη Ρόδο, θα καλέσω και το φούρναρι της γειτονιάς που κάνει το πιο ωραίο ψωμί και θέλουμε να μας πει πώς. Θα καλέσω και το κορίτσι αυτό που την είδα να κάνει belly dancing και θέλω να μου πει πώς το κάνει και πόσο χαρούμενη είναι. Δεν έχει σημασία να έχει αυτό το επώνυμο έτσι όπως το έχουμε πει σήμερα πια, η επώνυμη και η ανώνυμη. Παιδιά, ο κάθε άνθρωπος έχει την αξία του και μπορεί να μας δώσει κάτι. Θυμάσαι την Μπέτη την Καμάης, βρήκα μια κοπέλα ρε σε μηνά, θα ζηλέψεις λίγο ρεπορταζιακά, η οποία είναι στο Κολέγιο Αθηνών καθηγήτρια αμερικανικής καταγωγής, η οποία έχει δημιουργήσει μια σχέση φιλική με τη μάνα και την οικογένεια του Αντετοκούμπο, τους φιλοξένησε φέτος εδώ και φτιάξανε ένα βιντεάκι τα παιδάκια του σχολείου και το στείλανε, αυτή συγκινήθηκε, της έγραψε γράμμα και γίνανε φίλες. Δηλαδή, αυτά είναι που μας λείπουν, αυτά θέλω εγώ. Νομίζω ότι αυτή ίσως είναι και η ευτυχέστερη στιγμή, περίοδος μάλλον, τη ζωή ενός δημοσιογράφου, να μπορέσει να καταφέρει να κάνει πράγματα που τον ευχαριστούν τον ίδιο. Έτσι. Αυτό είναι εγώ, σημαντικό από όλα. Εγώ όμως θα το κάνω. Όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ τραυματικά. Έτσι. Που έχουμε ζήσει όλοι. Εγώ όμως θα υμνήσω το γειτονά μου εδώ, αυτό που έχω απέναντί μου, διότι μπορεί να αγαπάμε τη Σεμίνα και αυτό είναι σίγουρο. Εγώ είμαι συγκινημένος που έστω και τηλεφωνικά. Καλά, εσύ βρήκες και είπες ότι μοιάζω και με τη Σεμίνα Διγενή προχτές. Δηλαδή, μερικές φορές μοιάζεται, ναι, μερικές φορές μοιάζεται. Εντάξει. Okay. Εγώ αυτό που έχω να πω και να καταγγείλω αντί όλων αυτών που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας είναι ότι η Σεμίνα είναι το πρώτο τόσο μεγάλο και μακροσκελές τηλεφώνημα. Και ναι, γιατί έτσι έχουμε αποφασίσει. Που έχουμε κάνει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τους άλλους ξεπετάμε στο τεταρτάκι. Και στο δεκαλεπτάκι. Αλλά εδώ είπαμε ότι. Εδώ έχουμε πει ότι θα πάμε και πώς το λένε. Θα δαγκώσουμε λίγο και την επόμενη εκπομπή, γιατί πραγματικά είναι σε μένα. Όχι. Έχει σημασία. Είτε αγαπάμε είτε δεν αγαπάμε κάποιους, δεν είναι να πεις πολλά ή όλους για όλα. Δεν είναι όλοι για όλα. Δεν είμαστε όλοι για όλα, ρε παιδιά. Εδώ με τη Σεμίνα τελειώνει ο χρόνος και λες θα έχω να μιλήσω κι άλλο, θέλω να πω κι άλλα, θέλω να ρωτήσω κι άλλα. Θέλω όμως κι εγώ να πω δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε παρακαλώ, για σένα. Παρακαλώ. Όπου συνοψίζονται στο εξής. Η πρώτη φορά που σε είδα ήταν να δουλεύεις πυρετοδός σε εφημερίδα. Πολύ όμορφη για τα δεδομένα τα δημοσιογραφικά και πάρα πολύ καλή γνώστρια της ελληνικής γλώσσας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι κάτι επειδή λείπει τώρα, ξέρεις, φαίνεται είδηση, ακούγεται είδηση να λες ότι κάποιος μιλάει καλά ελληνικά. Ο τρόπος που δούλευες, η εργατικότητά σου, η αμεροληψία σου, το πάθος σου για τη δουλειά, το κέφι σου, γιατί συνήθως στο επάγγελμα αυτό κυριαρχούν οι μουντρούχοι. Εσύ είχες όλα αυτά που είχε ένα κανονικό κορίτσι, αλλά στην καλύτερη εκδοχή του.
Και αυτό είναι κάτι που συνεχίστηκε με τα χρόνια, δηλαδή δεν άλλαξε καθόλου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοριτσάκι μου, σταμάτα. Αυτή... Δεν τελείωσα, κυρία μου, δεν τελείωσα. Συγγνώμη. Έλεος. Διακόπτεται, γι' αυτό δεν ερχόμαστε στις εκπομπές σας. Λοιπόν, και αυτό το κέφι και η γενναιοδορία προς όλους. Αυτό είναι κάτι που στο πιστώνω. Σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, πες μου, πες μου τίποτα για τη Ζιζέλ τώρα. Η Ζιζέλ είναι θεά, αγάπη μου. Έτσι. Έχουμε έρωτα με τη Ζιζέλ. Να σας πω είναι ότι η Ζιζέλ είναι το σκυλί της Εμίνας, παιδιά. Δηλαδή, δεν είναι δικό μου, είναι της Κίρκης, αλλά το δαντεύω εγώ όταν εκείνη πηγαίνει εκτός έδρας. Α, εσύ παίρνεις τη Ζιζέλ της Κίρκης. Ναι, είμαι η γιαγιά της, δηλαδή, στην ουσία, και έχουμε μια πολύ καλή αυτό σχέση. Πάλι να σε δω, γιαγιά, πώς το κόβεις. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Πες μου, πες μου. Ελπίζω να γίνει, αν και δεν τους βλέπω ούτε τον ένα ούτε τον άλλο να ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Με αυτό το θέμα δεν ασχολούνται. Δεν θα το ακούσω αυτό. Εγώ περιμένω να δω. Θα δούμε, μακάρι να. Συμβεί. Αχ, κοριτσάκι μου, θα είσαι. Πολύ ανεξάρτητα αυτά. Θα είσαι νέα, δηλαδή αυτό η νεότης δεν έχει να κάνει, το καταλαβαίνουμε όλοι έτσι. Πλέον δεν χρειάζεται να δω. Δεν το διαπραγματεύομαι αυτό, εννοείται. Εγώ είμαι δηλαδή, 23. Είσαι 23, το ξέρω. Και είσαι και λίγο μικρότερη από μένα, άντε εγώ. 25. Πάρα πολύ καλά. Να φοβόμαστε λίγο, πώς βλέπεις τα διεθνή θέματα, με αυτό να τελειώσουμε. Πώς βλέπεις τα τελευταία. Να κλείσουμε. Είπαμε τόσο ωραία πράγματα να κλείσουμε πάλι με το φόβο. Άστο. Όχι. Άστο, όχι. Όχι, να κλείσουμε με το ότι θα συναντηθούμε το συντομότερο. Έτσι. Θα είναι στο δικό σου έδαφος. Ναι, αγάπη μου, ναι, σαν τρελή το θέλω. Αυτά που, τις ατιμίες που κάναμε στο παρελθόν. Αυτό. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Θυμάσαι αυτά, Εγώ δεν τα θυμάμαι. Εκείνο το Πάσχα στο Αίγιο ήτανε. Εκείνο το Πάσχα. Έχει... θυμάσαι με τα γυαλιά που βγήκες πρωί-πρωί με το γυαλί το μάτι. Τι λέτε, με το Έχουμε να πούμε πολλά και να ζήσουμε πολλά. Θα το περιμένουμε. Αυτές είναι οι χαρές της ζωής, μωρέ. Να είμαστε θετικοί, να μην είμαστε τοξικοί. Να θυμόμαστε ακόμα. Ακριβώς, ακριβώς. Να θυμόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρεις πόσο πολύ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε τόσο πολύ, Σεμινάκι μου. Σε μήνα διγενή. Φελιτσιτά, μας χάρισες. Φελιτσιτά. Φιλάκια. Γεια.